Σε άθλια κατάσταση είναι το εσωτερικό του κτηρίου των παλιών δικαστηρίων της Καβάλας, όπως οραντριστικά φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κωστής Σιμιτσής. Τα πατώματα και η τύχη είναι μουχλιασμένη και το κτίριο έχει υποπέσει σε μια πλήρη παρακμή. Ναι, αυτό που συμβαίνει αγγίζει τα όρια του παραλόγου. Και ο Δήμος Καβάλας είχε ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο κτίριο, ακόμη και επί διοικήσεως της πρώην Δημάρχου της κυρίας Τσανάκα, στην οποία μετήχα στη διοίκηση και εγώ. Δεν είχαμε καμία απάντηση από την ΕΤΑΔ τότε. Το ζήτημα είναι ότι στην επίσκεψη που κάναμε προχθές, αντιληφθήκαν, είδαν οι άνθρωποι αυτοί, εγώ το ήξερα, ότι η κατάσταση στο εσωτερικό του κτίριου είναι τραγική. Είναι τριτοκοσμική, δηλαδή για να σας δώσω μία εικόνα, για αν θέλαμε να μπούμε τώρα μέσα, θα έπρεπε να, για να είμαστε υγειονομικά καλυμμένοι, να φοράμε τις στολές του COVID. Μάλιστα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιώργος Γραμμένος, τόνισε πως εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της παρακμής του κτηρίου, αλλά και της αδιαφορίας από πλευράς της ΕΤΑΔ, ο Δικηγορικός Σύλλογος πρόκειται να κινηθεί νομικά προς πάσα κατεύθυνση για να σώσει το κτίριο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος δεν θα το ανεχθούμε άλλο αυτό. Έτσι, κάποια στιγμή θα αντιδράσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να δώσουν λόγο γιατί αδρανούν και σήμερα το κτίριο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Όταν λέτε αντιδράσουμε, εννοείτε με κάποια κινητοποίηση? Βεβαίως. Εμείς και είχαμε και Διοικητικό Συμβούλιο προηγουμένως και πήρα και την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτό που θα σας πω. Εάν άμεσα δεν υπάρξει αντίδραση από την ΕΤΑΔ για το συγκεκριμένο κτίριο, εμείς θα κινηθούμε δικαστικά. Δηλαδή θα υποβάλουμε μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, ούτως ώστε να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Ενδεικτική είναι και η δήλωση που έκανε το πρωί της Τετάρτης στο Ράδιο 1 στους 90,5 ο επικεφαλής του ομίλου Η Καβάλα Μπροστά, Γιάννης Σερυφιλίδης, ο οποίος σχολιάζοντας το θέμα των παλιών δικαστηρίων, τόνισε ότι αν ήταν ο ίδιος δήμαρχος θα έκανε κατάληψη στα παλιά δικαστήρια της Καβάλας για να τα κάνει δημοτική καπναποθήκη. Εγώ πολλές φορές λέω ότι θα ήθελα, εάν ποτέ γινόμουν δήμαρχος, θα έκανα το ίδιο και με τα παλιά δικαστήρια. Θα έμπαινα μέσα και θα το έκανα δημοτική πινακοθήκη. Πάντως, έντονη κινητικότητα υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς μετά την επίσκεψη του πρίτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, κ. Αθανάσιου Καΐση, στην Καβάλα, ο οποίος είχε σειρά επαφών με φορείς και βρέθηκε και στα παλιά δικαστήρια, ο ίδιος δήλωσε το ενδιαφέρον του για το κτίριο κατόπιν και της παρότρισης των δύο αντιπριτάνεων της πόλης. Και τέλος, μετά από σύμφωνη γνώμη και των επαριστάμενων, δηλώσαμε εμείς ως Περιφερειακή Ένωτα Καβάλας και ως Αντιπεριφερειακή Ένωτα Καβάλας ότι θεωρούμε επιτακτική ανάγκη κάποια στιγμή το παλιό δικαστικό μνημέγαρο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και ξέρετε, ήταν ένα εμβληματικό κτίριο για την Καβάλα, το οποίο εδώ και 10 χρόνια έχει κλείσει λόγω της μεταφοράς στο νέο δικαστικό μνημέγαρο, να παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ προς χρήση στο Διεθνές Πανεπιστημίο Ελλάδας, προκειμένου εκεί να συνεργαστούν διοικητικές υπηρεσίες και ιδίως τα δύο Ινστιτούτα που λειτουργούν στο ΔΠΑΕ, είναι το Ινστιτούτο Πετρελαίου και το Ινστιτούτο Τουρισμού. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος χρειάζεται τα παλιά δικαστήρια για τις διοικητικές ανάγκες των δύο Ινστιτούτων Πετρελαίου και Τουρισμού. Ενώ όπως μετέφερε στο Ράδιο 1 ο αντιπρίτανης Θανάσης Μητρόπουλος, εάν το θέμα δεν κολλήσει στη γραφειοκρατία, τότε θα έχουμε σύντομα θετικές εξελίξεις. Είχαμε επίσκεψη και στα παλιά δικαστήρια της Καβάλας και μάλιστα έχει κανονιστεί και νομίζω ότι πετύχαμε. Νομίζω ότι ο κ. Καΐση πέτυχε ένα κονσένσου γενικότερα, γιατί επισκέφθηκε και τον κύριο Δήμαρχο και ακολούθως και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και παρουσία και του Γιώργου του Γραμμένου, του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και του Κωστή Σιμιτζή. Και εκεί έγινε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τα παλιά δικαστήρια, έγινε και μια επίσκεψη στα παλιά δικαστήρια και νομίζω ότι μπορεί αυτό να πει σε ένα καλό δρόμο. Δηλαδή πιστεύω ότι όλες οι δυνάμεις εδώ στην Καβάλα συμφωνούν να αρχίσουμε να διεκδικούμε πλέον από το ΕΤΑΔ αυτό το ιστορικό κτίριο της Καβάλας για να μπορέσουμε να το και να το αναμορφώσουμε και να το φτιάξουμε έτσι όπως πρέπει να είναι και να το τιμήσουμε έτσι όπως πρέπει να το τιμήσουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΔΠΑΕ είχε ζητήσει και το κτίριο του ΤΕΑΦΚΕ, ωστόσο και εκείνο το κτίριο είναι σε άθλια κατάσταση. Το είχαμε επισκεφτεί και αυτό το κτίριο, πράγματι είναι και αυτό ένα κόσμημα μέσα στην πόλη, αλλά αυτό είναι σε χειρότερη κατάσταση. Σε χειρότερη κατάσταση. Και αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο θα έπρεπε η αποκατάστασή του να προχωρήσει.
Αλλά νομίζω ότι ένα-ένα τα πράγματα, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε για όλα. Υπάρχει ένα κτηριακό απόθεμα αυτή τη στιγμή μέσα στην Καβάλα, αλλά νομίζω ότι το κυριότερο και σημαντικότερο απ' όλα είναι να αρχίσουμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις και σημεία αναφοράς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πανεπιστήμιο μας, να δημιουργήσουμε σημεία αναφοράς μέσα στην πόλη. Mm.